Ηχηρή καμπάνα στους πολίτες που επέλεξαν στην προηγούμενη κάλπη την ελληνική λύση και το κόμμα Νίκη, αλλά και σε ιερείς που φαίνεται να μεταφέρουν στο πίμνιο τα μηνύματα του νεοεμφανιζόμενου κόμματος, χτύπησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Δράμα σε μια προσπάθεια επαναπατρισμού των ψηφοφόρων που διέρευσαν προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ο πατριωτισμός στα λόγια είναι εύκολος. Ο πατριωτισμός της ευθύνης και της πράξης μετριέται όμως με αποτελέσματα. Και βέβαια, σε όσους επιδιώκουν να φυλακίσουν την ορθόδοξη πίστη στα στεγανά κάποιων μικρών κομμάτων, τους απαντάμε ότι η ορθοδοξία και η πίστη μας είναι πολύ μεγαλύτερη και ήταν πάντα δύναμη ενότητας και όχι διχασμού του ελληνικού λαού. Και ας αφήσουμε την Εκκλησία μακριά από τα της πολιτικής. Με το βλέμμα στον πύχη της αυτοδυναμίας που θα ανεβαίνει με την είσοδο περισσότερων κομμάτων στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ισχυρή εντολή για μια άνετη κυβερνητική πλειοψηφία. Η πολιτική μας αντίπαλη θα ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη εάν η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή είχε μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν είχε 151, 152, 153 βουλευτές, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Θα έχουμε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία με ποσοστό στις εκλογές, το οποίο θα υπερβεί το ποσοστό το οποίο πήραμε στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Επενδύοντας στην αλλαγή των εκλογικών συσχετισμών, ο Αλέξης Τσίπρας προωθεί την ανάδειξη ενός διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης απέναντι σε αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Δύο σχέδια συγκρούονται, δύο κόσμοι. Από τη μια πλευρά ο κόσμος της ισότητας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, οι αξίες του λαϊκού κόσμου, των εργαζόμενων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Από την άλλη, ο κόσμος της κερδοσκοπίας, της αλαζονίας, της περιφρόνησης, ο κόσμος της ελίτ και της ολιγαρχίας. Και μέχρι την τελευταία στιγμή θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα με σεμνότητα αλλά και με αποφασιστικότητα. Με έγνοια πραγματική για τους ανθρώπους και για την κοινωνία. Αρνητικός εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε κάλπες τον Αύγουστο, και χρέωσε την Γαλάζια Επικράτηση στην ανυπαρξία αξιόπιστης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, άρα δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία γιατί πιστεύει ότι τα έκανε όλα καλά και άφησε τα ποσοστά της. Πιστεύω ότι θεώρησε ότι δεν είχε μια αξιόπιστη εναλλακτική. Γι' αυτό καλώ όλους τους προεδρικούς πολίτες, ό,τι κόμμα και να ψήφισαν, να στηρίξουν αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνουμε. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια για να υπάρχει μια ισχυρή προεδρική φωνή στη Βουλή, ώστε να σταματήσει αυτό που φαίνεται να δημιουργείται. Ένα imperium της Νέας Δημοκρατίας, μια παντοδυναμία. Κάλεσμα ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος απίθυνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να κοπεί το χαμόγελο σε όσους ονειρεύονται πανίσχυρες κυβερνήσεις που θα τσακίζουν τους εργαζόμενους ή όσους καλλιεργούν τέτοιους φόβους για να εκβιάσουν πάλι το λαό μας πάνω από την κάλπη. Αν μέχρι να σβήσει ο ήλιος κάνουμε εκλογές επειδή θέλει ο Πρωθυπουργός να πάρει 180 βουλευτές, τότε πραγματικά μιλάμε για τραγωδία στη δημοκρατία. Ο εκβιασμός, ο εκβιαζόμενος δεν είναι και ο καλύτερος ψηφοφόρος.